Να πάμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Έχουμε τον κύριο Εξαδάκτυλο. Να πάμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Τάκη. Καλημέρα κύριε Κοραής. Λοιπόν, εμβόλια υπάρχουν επίσης για να πάρουμε τη συνέχεια από το λεφτά. Υπάρχουν, απλά δεν τα κάνουν περισσότεροι. Λοιπόν, πώς πάμε? Τι λένε τα πράγματα? Πώς τα βλέπετε? Σε μια στασιμότητα είμαστε. Στασιμότητα. Σε μια στασιμότητα είμαστε. Αυτό... Στασιμότητα, συγγνώμη. Σε κρούσματα εννοείται. Σε όλα. Ή στα εμβόλια. Και στα δύο. Και στα δύο. Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την πανδημία, δηλαδή τα κρούσματα, είναι στάσιμη. Δεν μειώνεται, φαίνεται και να μην αυξάνεται. Αν και την τελευταία εβδομάδα έχουμε ένα 10% αύξηση σε όσους νοσηλεύονται στις εντατικές. Και αυτό είναι κάτι. Ναι. Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, επίσης είμαστε σε μια στασιμότητα. Έχουμε πολύ μικρούς αριθμούς εμβολιασμού. Και παράλληλα αρχίζουμε να έχουμε και δυσάρεστες εξαιρέσεις. Τρεις θάνατοι ανθρώπων κάτω από 30 ετών την τελευταία εβδομάδα. Θα έπρεπε αυτούς που τους επηρέασαν να μην εμβολιαστούν, να μην τους επιτρέπουν να κοιμούνται τη νύχτα. Έχετε πολύ δίκιο, γιατρέ μου, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο, είναι ότι έχουν ευθύνη και άλλοι. Δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος χάνει τη ζωή του ή μπαίνει στην εντατική γιατί δεν έχει δεχθεί να κάνει το εμβόλιο γιατί φοβάται. Δεν μιλάω για τους αρνητές οι οποίοι είναι ειδική κατηγορία, αλλά μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να επηρεάστηκαν από κάποιους άλλους που μπορεί να είναι και γιατροί. Γιατί και οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς και σωματεία και ομοσπονδίες δεν είδαν να τιμωρείται και κανέναν γιατρό από αυτούς οι οποίοι διασπείρουν αυτού του είδους την πληροφόρηση. Η υπονόμευση του εμβολίου, είτε με την μορφή της άρνησης, είτε με την μορφή της διασποράς φόβου, είτε με την μορφή της αμφισβήτησης, είναι ένα θέμα πολύπλοκο. Έχει εξελιχθεί μέσα στους τελευταίους μήνες με έναν τρόπο περίτεχνο. Συμμετείχαν και κάποιοι που λέγανε είμαστε υπέρ των εμβολίων, αλλά βάζανε τρία αλλά στη συνέχεια και τα τρία αλλά αναιρούσαν την αρχική πρόταση. Ναι. Δεν θα αναστραφεί με τα πιθαρχικά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και με τις κοινές οι οποίες επιβάλλονται. Δεν θα αναστραφεί. Αυτό είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Και θα σας έλεγα ότι η δημόσια συζήτηση σχετικά με τιμές ανεύθυνων ανθρώπων δεν θα βοηθήσει το να εμβολιαστούν άνθρωποι. Οι άνθρωποι πλέον για να εμβολιαστούν θα πρέπει να κοιτάξουν τους διπλανούς τους, να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν να είναι στη θέση αυτών των ανθρώπων και να μην βρεθούν αδίκως σε αυτή τη θέση. Και θα πρέπει να γίνει μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια πλέον. Έτσι είναι. Γιατρέ μου, έχετε πολύ κακό ήχο όμως. Μήπως κάτι πρέπει τώρα να... Τώρα είναι καλύτερος ο ήχος. Είναι καλύτερος. Λίγο καλύτερος. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η στασιμότητα που είπατε, κυρίως για τα κρούσματα, επειδή ακούσαμε πολλές εκτιμήσεις ότι μπορούν να ανεβούν τα κρούσματα, να πάνε 3 και 4 χιλιάδες και 5 κλπ. Αυτά που λέγαμε και το καλοκαίρι. Θεωρείτε ότι θα μείνουμε σε αυτό τον αριθμό των 2-2,5 χιλιάδων ή όχι? Δεν ξέρω κύριε Τάκη ποια θα είναι η λύση της εξίσωσης. Η εξίσωση είναι πολύπλοκη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοί που ασθενούν συμβάλλουν στην επίτευξη ανοσίας. Ναι. Όπως συμβάλλουν και αυτοί οι οποίοι εμβολιάζουν. Με θύματα βέβαια. Με θύματα. Και είναι κρίμα αυτό. Γιατί το να έχουμε άμυνα χωρίς θύματα είναι αυτό που μπορούμε να έχουμε. Και είναι και μια τύχη που το έχουμε αυτό το εμβόλιο. Πρόεδρε, γιατί εμείς έχουμε τόσους θανάτους ενώ σε άλλες χώρες δεν έχουν? Γιατί μεταξύ των θανάτων υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό εμβολιασμένων. Εμείς έχουμε εδώ μεγάλο αριθμό θανάτων τώρα, ενώ στην αρχή τα πήγαμε καλύτερα. Τώρα είμαστε στις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Πού το αποδίδεται αυτό? Είναι ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Βενιζέλος και άλλοι. Το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, κυρία Κοραή, οφείλεται αυτό. Αν δούμε τα ποσοστά εμβολιασμού
με τους ημερήσιους θανάτους στην Ευρώπη το τελευταίο μήνα ή δίμηνο αν θέλετε, τότε που επετέφθη εμβολιασμό σε κάποιες χώρες, είναι αντιστρόφως ανάλογα. Χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, υψηλό ποσοστό θανάτων. Μάλιστα. Και ειδικά το ποσοστό εμβολιασμού στον άνω των 50, ναι, για τους οποίους για μια ακόμη φορά θα επαναλάβω αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι όλοι θα συναντηθούμε με τον ιό, ή άνω των 50, και όσο μεγαλύτερες είναι οι ηλικίες και όσο περισσότερα προβλήματα προστίθενται, γεμίζουν τις εντατικές μας, οι οποίες είναι γεμάτες με περισσότερους από 300 ανθρώπους, κοντά 350, καθημερινώς, ναι, εδώ και πολλές εβδομάδες. Στη Θεσσαλονίκη. Αυτό μας δίνει τους θανάτους. Στη Θεσσαλονίκη έχετε και μεγαλύτερο πρόβλημα. Και όμως η εικόνα από τα ξενυχτάδικα είναι αποκαρδιωτική. Δεν θα αναστραφεί αυτό αν αύριο τα ξενυχτάδικα σταματήσουν να είναι γεμάτα, κυρία Κορέη. Διότι τι θα πρέπει η κοινωνία για να περιορίσει αυτό, να αποφασίσει δημοκρατικά ότι όλοι οι εμβολιασμένοι θα κλειδαμπαρωθούν στα σπίτια τους μαζί με τους ανεμβολίες τους για να προστατεύσουν τους ανεμβολίες τους. Πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ, ναι, ότι μπορεί να λάβει μια τέτοια απόφαση η κοινωνία. Γιατί αυτό δεν είναι ιατρικό. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια. Δεν θα το δεχθούν. Δεν θα το δεχθούν. Και εμείς δεν θα το δεχθούμε. Ή θα πρέπει οι ανεμβολίαστοι να εμβολιαστούν για να προφυλαχθούν και να συνεχίσουν μια ομαλή κοινωνική ζωή. Να σας ρωτήσουμε για την τρίτη δόση. Ξέρουμε ότι μέχρι στιγμής είναι άνω των 50 και σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Η εκτίμησή σας ή μάλλον η πρόταση που και εσείς θα κάνετε, γιατί είστε και γιατρός, ως επιτροπή θα είναι να επεκταθεί για όλες τις ηλικίες από ένα σημείο και μετά, και αν ναι, πότε θα γίνει? Αυτό θα μας το πει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, στην οποία εγώ δεν συμμετέχω, ναι, και η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η άμυνα των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί θα διαρκέσει όσο χρειάζεται, διότι οι μελέτες μας δείχνουν ότι από κάποια στιγμή και μετά μειώνεται ή και εξαντλείται. Ακριβώς. Επίσης γνωρίζουμε ότι με τις δύο πρώτες δόσεις κάποιοι συνάνθρωποι μας, ένα περίπου 10%, ένα στους 10, δεν αποκτά άμυνα και γι' αυτόν χρειάζεται επίσης να κάνει μια επιπλέον ενισχυτική δόση. Και εδώ βεβαίως περιμένουμε οδηγίες και ίσως οι οδηγίες να είναι πιο εξατομικευμένες στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή με ποια έννοια το λέτε την εξατομίκευση? Η εξατομίκευση έχει να κάνει με το ποσοστό ανταπόκρισης του κάθε οργανισμού. Δεν παράγουν όλοι τον ίδιο αριθμό αντισωμάτων, δεν διατηρούν τον ίδιο τον αριθμό αντισωμάτων για το ίδιο χρονικό διάστημα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δοθεί μια οδηγία πώς θα πρέπει να χειρίζονται οι άνθρωποι τη δική τους περίπτωση συνεργασία. Άρα θα πρέπει, Πρόεδρε, να γίνεται και μια εξέταση αντισωμάτων πριν, για να δει αν θα κάνει και την τρίτη δόση. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα χρειαστεί να δοθούν οδηγίες. Δεν υπάρχουν οδηγίες. Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα, διότι μέχρι τώρα το ζητούμενο ήταν να εμβολιαστούν όλοι αρχικώς και να προχωρήσουμε. Όταν θα προχωρήσουμε, όταν θα φτάσουμε όμως τις τρίτες δόσεις, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αντισώματα στους 6 μήνες έχει ανάγκη ενίσχυση. Ένας ο οποίος 9 μήνες μετά διατηρεί μια υψηλή απάντηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει το προνόμιο της τρίτης δόσης αργότερα, όταν αυτή θα μειωθεί. Λοιπόν, οι παρελάσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη κανονικά, και η στρατιωτική και των μαθητών. Κυρία Κοραή, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο εγώ δεν έχω αντιληφθεί, γιατί το συζητούμε εδώ και 3-4 εβδομάδες. Γιατί το λέτε? Θα σας εξηγήσω γιατί. Ναι. Διότι πρώτον δεν ετέθη ποτέ τέτοιο ερώτημα στην Επιτροπή, να δούμε αν πρέπει ή δεν πρέπει. Ποτέ δεν είναι τέτοιο ερώτημα. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι. Εσείς τι λέτε, τη στρατιωτική, ο Πρόεδρος. Θα σας το πω τι λέω. Ναι. Είχαμε τη στρατιωτική παρέλαση της 25 Μαρτίου. Ναι. Την πιο άσχημη στιγμή της πανδημίας. Ναι. Δύο ημέρες μετά την επιστράτευση των γιατρών της Αθήνας για να ενισχύσουν το σύστημα, το νοσοκομείο της Αττικής. Κατά συνέπεια, οι παρελάσεις μπορούν να γίνουν. Γιατί είναι εκδηλώσεις ανοιχτού χώρου, είναι οργανωμένες εκδηλώσεις, οι οποίες μπορούν να επιτηρήσουν όποια μέτρα χρειαστεί τη δεδομένη χρονική στιγμή και για το δεδομένο τόπο. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και η συζήτηση αυτή με την αμφιβολία, κατά την άποψή μου, τροφοδοτεί δυστυχώς
τις θεωρίες συνωμοσίας που λένε ότι ο ιός εφευρέθηκε για να πληγεί το πατριωτικό και το θρησκευτικό συνέστημα των Ελλήνων. Κάτι που είναι απόλυτη βλακεία, εντάξει, βέβαια. Εντάξει, τώρα αυτά, ναι. Αλλά το τροφοδοτεί. Γι' αυτό και εξής εξ αρχής, έχω την αίσθηση ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει νόημα. Εάν θα πρέπει να υπάρχουν κάποια αυστηρότερα μέτρα από αυτά που συνήθως που προβλέπονται μέχρι στιγμής για τις παρελάσεις του συγκεκριμένου τόπου να εφαρμοστούν, ναι. Από εκεί και μετά οι μεν παρελάβοντες παρελάβουν σε αποστάσεις ο ένας από τον άλλον, το κοινό θα βρεθεί σε συνθήκες ή χρωτισμούς ανοιχτό χώρο, άρα θα πρέπει να φορά μάσκα. Και αυτό είναι δεδομένο. Αν θα χρειαστεί σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος της πατρίδας μας να υπάρξει μια άλλη ρύθμιση, να υπάρχει. Ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου, και κλείνουμε με αυτό, πώς θα γίνει η Λιτανία, θα έχει κανονικά με τον ίδιο κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο με τις παρελάσεις. Όπως περιέγραψα και προηγουμένως. Έχουμε συνθήκες συνωστισμού σε ανοιχτό χώρο, πρέπει να φοράμε όλοι μας. Πολύ ωραία. Και μάλλον όχι, και ένα τελευταίο σχόλιο. Και τώρα διαβάζω, η κυρία Παγώνη είπε το πρωί στο Sky ότι μετά το Δεκέμβριο οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν να μπουν στη ΜΕΘ. Είναι έτσι, όλο το 40% που δεν έχει εμβολιαστεί θα μπει στη ΜΕΘ. Του πληθυσμού. Οι άνω των 50 που είναι ανεμβολιαστοί κινδυνεύουν από τον Αύγουστο. Δεν θα κινδυνεύσουν μόνο μετά τα Χριστούγεννα, από τον Αύγουστο κινδυνεύουν. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γεμίζουν κατά κανόνα στο ένα ποσοστό πάνω από 90-92% της μονάδας. Το εμβόλιο της γρήπης από τις 15 Οκτωβρίου και μετά ή από τα τέλη Οκτωβρίου και μετά, γιατρέ? Νομίζω ότι ήδη είναι διαθέσιμο και ήδη οι άνθρωποι που το χρειάζονται μπορούν σιγά σιγά να το προμηθεύονται. Μάλιστα. Άρα από εδώ και πέρα, μάλιστα, αυτοί οι οποίοι πρέπει να εμβολιαστούν για τη γρήπη να το κάνουν. Δεν 15 μέρες κάνει να ενεργοποιηθεί. Περίπου τόσο. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη για τα δύο εμβόλια. Θα μπορούσαν να γίνονται και ταυτόχρονα ενδεχομένως. Αν κάποιος δεν θέλει να το κάνει, γιατί αν του κάνει ένα μικρό πυρετό το ένα, να μην του κάνει και ένα μικρό πυρετό το άλλο και ταλαιπωρηθεί, μπορεί να έχει μια απόσταση ασφαλείας. Θα το συζητήσει με τον γιατρό που θα αγωγραφήσει το εμβόλιο και θα αποφασίσει. Σε σχέση με τον πνευμονιόκοκο, να υπάρχει απόσταση ή όχι? Νομίζω ότι ισχύει η ίδια οδηγία, κυρία Κοραή, που ισχύει και για την πλήρη. Καλά, το πώς είναι αυτοί που θα πάνε να κάνουν την ίδια μέρα όλα τα εμβόλια? Εντάξει, αν σου πει όμως ο γιατρός ότι άφησε 10 μέρες, δεν θα μιλήσει. Εντάξει, τώρα ας πάνε να κάνουν το εμβόλιο και δεν είναι το πρόβλημα οι 5 μέρες ή 10 μέρες. Αυτά τα δύο εμβόλια θα συνταγογραφηθούν ούτως ή άλλως σε όσους θα εμβολιαστούν. Βέβαια. Θα υπάρξει και εξατομικευμένη οδηγία για τον καθένα από αυτούς. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας.